Χρόνια πολλά, αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να λέμε κάθε φορά όχι μόνο σε όσους γιορτάζουν την ονομαστική τους γιορτή και μόνο τότε, αλλά με το που ξεκινάμε μια εκπομπή, θα πρέπει να την ξεκινάμε με ένα χρόνια πολλά, γιατί πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα έχουν τη γιορτή των γενεθλίων τους. Πέραν τούτου, αν το φιλοσοφήσουμε λίγο και το διευρύνουμε λίγο και αισιοδοξήσουμε και λίγο, σκεφτόμαστε δηλαδή θετικά από μέσα μας, και κάθε μέρα θα μπορούσε, θα έπρεπε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είναι η γιορτή. Και έξω μας, στο σπίτι μας, στις παρέες μας, στα στέκια μας και κυρίως μέσα μας να έχουμε πάρτι. Βέβαια οι καιροί δεν το διευκολύνουν, δεν το επιτρέπουν αυτό, όμως εμείς έχουμε προτάξει, έχουμε επιλέξει και έχουμε προτείνει και σε εσάς ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να είμαστε, πρέπει να είμαστε αντιστασιακοί. Να αντιστεκόμαστε στις κυβερνήσεις, στα κόμματα, στην άρχουσα τάξη, στην εξουσία, στους άρπαγες, στην παρανομία, στην αδικία. Να αντιστεκόμαστε. Γιατί να μην αντισταθούμε λοιπόν και στην παρακμή, γιατί να μην αντισταθούμε και στην απεσιοδοξία και στον πεσιμισμό και στη δυσκολία της εποχής αυτής, σε όλα να τα συνειδητοποιούμε πώς έχουν και υπάρχουν, πώς κινούνται και είναι, αλλά και να αντιστεκόμαστε έξω μας με δυνάμεις, με κινήσεις, με προσπάθειες, με πάλι, αλλά και μέσα μας με αισιοδοξία. Ένα χαμόγελο που μερικές φορές πρέπει να ανθίζει στο πρόσωπό μας προς τους άλλους ανθρώπους, και ένα χαμόγελο που πρέπει να είναι, να το έχουμε μέσα μας και να ανθίζει προς εμάς και να μας δίνει δύναμη, κουράγιο και σκοπό ζωής. Να προχωρήσουμε όμως, γιατί αυτό είναι πρόλογος προλόγου, συνδέοντας με προηγούμενα, να πούμε απλώς έτσι επιγραμματικά ότι η κυβέρνηση αυτή που έχουν αρχίσει πάρα πολύ δυστυχώς να την παίρνουν στο ψηλό, ίσως δεν τις αξίζει τόσο πολύ να τη δουλεύουν, είναι νέοι άνθρωποι που αν μη τι άλλο προσπάθησαν και προσπαθούν, και οι εχθροί τους, οι αντίπαλοι τους, αυτοί που τους πολεμάνε και τους πιέζουν, είναι πολύ ωριμότεροι, πολύ μεγαλύτεροι και πολύ πονηρότεροι και ισχυρότεροι. Να πω λοιπόν ότι άξιζε σε εμάς λίγο περισσότερη κατανόηση και βοήθεια προς αυτούς, όμως θα έλεγα επίσης, και αυτό θα σας φανεί αντιφατικό, ότι δεν τους αξίζει αυτή η βοήθεια, γιατί σαν νεαροί, νεωσοί υπότες ή αυτοί μεγαλοθεσίτες, αλαζόνες δηλαδή εν τέλει, με το που πήραν μια θέση δότη, όλοι αυτοί επαναλαμβάνω είναι δότη, τα παλικάρια, τα φιλαράκια του Τσίπρα, δοτή εντολή πήρανε, δεν έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία, την ιστορία και τη διαδρομή για μια καλή θέση. Δηλαδή έγινε μια κολυγιά εκεί πέρα, μια παρέα, αυτό δεν είναι καλό επίσης. Και είναι και αποτέλεσμα αυτού το ότι γίνονται λάθη και όπως είπα πριν αρχίζουν και τους παίρνουν σιγά σιγά στο ψηλό. Εμείς λοιπόν έχω πει επίσης ότι είμαστε φρεναρισμένοι ως προς αυτό, αλλά και εμείς μέσα μας μη διούμε και με ίκτο και με συμπάθεια και με λύπη. Υπάρχει και μηδίαμα λύπης και το ξέρετε πολύ καλά. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν συμβούλους, έχουν ημετέρους. Όλα τα κόμματα το κάνουν αυτό, θα μου πείτε. Βεβαίως. Και γι' αυτό όλα τα κόμματα τα κάνουν χάλια στη διαδρομή τους, γιατί δεν έχουν καλή διαδρομή. Και δεν έχουν καλή διαδρομή διότι για να γίνει μια καλή διαδρομή πρέπει να χαράσετε και να εφαρμόζετε από άξιους, καταξιωμένους και σοφούς με μεγάλα μυαλά ανθρώπους. Τούτοι λοιπόν οι αλαζόνες, οι αλαζονίσκοι, όχι μόνο δεν τα έχουν αυτά τα προσόντα, γι' αυτό και σιγά σιγά θα δείτε ότι θα κάνουν θάλασσα, αλλά συγχρόνως δεν ανοίγονται όσο πρέπει προς αυτούς που ξέρουν πιο πολλά, ώστε να αγκαλιάσουν τη γνώση, την πείρα, την πρόταση, τη φαϊνή ιδέα και να την κάνουν δική τους. Όχι, γιατί βλέπουν αλαζονικά ότι εγώ είμαι το κράτος, ότι μόνο εγώ είμαι, εσύ δεν είσαι τίποτα. Δεν είσαι τίποτα εσύ για να είμαι εγώ το παν. Άμα πάει έτσι η εξουσία και οι κυβερνήσεις και τα κόμματα και νομίζουν ότι έτσι μπορούν να προκόψουν σαν κόμματα και σαν κυβερνήσεις και να προκόψει
και ο ελληνικός λαός, ο οποίος περνάει από τόσες δυσκολίες, τότε εκ του αποτελέσματος θα φανούν όλα αυτά που λέω τώρα. Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα αυτό, αυτή θα φάνε την κλωτσά κάποια στιγμή. Θα έχω και κάποια λεφτά από εδώ από εκεί, ξέρετε πώς γίνεται, να μην το αναλύσω εγώ αυτό. Θα έχω και τη δόξα ότι διετέλεσαν. Θα έχουν και φωτογραφίες με τον Αμερικανό, με τον Ρώσο, για να βλέπουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, στο στυλ δοξάστε τους. Αλλά η πραγματική γραφή, η πραγματική ιστορία, έτσι όπως θα τους γράψει και θα τους αναφέρει, είναι ότι θα αναφέρει όλες τις αδυναμίες τους, οι οποίες ήταν και καταστροφικές. Και το λέω και το τονίζω αυτό, διότι πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσαν αυτές οι αδυναμίες να μην υπάρχουν, να προληφθούν, να αφαιρεθούν, να εξαιρεθούν, να εξαφανιστούν. Και δεν ήθελε πολλή σκέψη και πολλή εξυπνάδα και πολλή προσπάθεια να το επιτύχουν αυτό. Αλλά φαίνεται ότι δυστυχώς ο άνθρωπος την αλαζονία την έχει μέσα του σαν πρώτη δύναμη. Το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι να πει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εκεί, το άπανε για αυτούς αυτό. Και άμα βέβαια αρχίσει και λέει, πάρε και εσύ, έλα και εσύ, πάρε γνώμη, πάρε εξουσία, πάρε δύναμη, πάρε άποψη, δώσε, πάρε θέση για να δώσεις άποψη, σου λέει, χάνω εγώ το μεγαλείο μου, άρα η αλαζονία μου δεν μου το επιτρέπει αυτό. Και έτσι πάνε σαν τυφλοί, σαν γκώτες, σαν πεταλούδες, σαν έντομα, να κολλήσουν στο φως ή στην προκειμένη περίπτωση στο σκότος που τους αξίζει και τους αναλογεί, αφού δεν προσέχουν. Και όπως είπα και πριν, βέβαια όλοι αυτοί θα τους πούμε στο τέλος ας πρόσεχαν, θα πούμε για αυτούς, αλλά την ώρα που θα πούμε ας πρόσεχαν, στο ότι δηλαδή αυτοί τα θαλάσσωσαν διότι δεν πρόσεξαν, οι ζημιωμένοι θα είμαστε εμείς. Έχουμε λοιπόν μια πατρίδα η οποία κυβερνάται συνεχώς, άλλοτε από μέτριους, άλλοτε από ηλίθιους και άλλοτε από προδότες. Και ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να βάλει τα επίθετα αυτά σε όποιον νομίζει ότι του κολλάνε καλύτερα, σε όλους κολλάνε όλα, θα έλεγα εγώ, αλλά είτε κολλάνε περισσότερο είτε λιγότερο, το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο τόπος έτσι, με αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες, με αυτή την τάξη πραγμάτων, όπου το πολίτευμα επιτρέπει να γίνονται αυτά που γίνονται, η χώρα και ο λαός πάνε προς τα πίσω. Πήγανε λίγο μπροστά τα τελευταία χρόνια, αλλά πήγανε μπροστά υλικά. Απέκτησαν ένα καλύτερο αυτοκίνητο, ένα καλύτερο σπίτι, ένα καλύτερο διάκοσμο μέσα στο σπίτι, ένα καλύτερο τουριστικό ή ξέρω, ταξίδι διακοπών στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, ίσως και ένα ακριβότερο ρούχο ή ένα ακριβότερο άρωμα. Αλλά στην πραγματικότητα, σαν υποδομή κοινωνίας, σαν υποδομή χώρας, σαν πνεύματα, σαν ψυχές, σαν καλλιέργεια, αυτό δηλαδή που πραγματικά ορίζει και καθορίζει το ύψος ενός λαού και το επίπεδο ενός ανθρώπου, αυτό όχι μόνο δεν το ανεβάσαν καθόλου όλες αυτές οι υλικές επιτυχίες, αλλά μάλλον το κατεβάσανε πάρα πολύ και τις συνέπειες τις βλέπουμε τώρα. Όπου για να ανεβάσουμε μεν το ακριβώς σε κόστος πολιτιστικό, υλικό, περιβαλλοντολογικό και δεν ξέρω τι άλλο περιουσιακό απόκτημα, επίπεδο, δεν ήμασταν ικανοί εμείς να το αποκτήσουμε το επίπεδο αυτό και δεν το βλέπαν οι πολιτικοί ή το βλέπανε και δεν τους ενδιέφερε ότι είναι καταστρεπτική η σκέψη τους να δανείζονται για να βελτιώσουμε το υλικό μας επίπεδο. Το βελτιώσαμε το υλικό επίπεδο αυτό, αλλά δυστυχώς με δανεικά, τα οποία τώρα κατεβαίνουμε κάτω, κατεβάζουμε τέρμα κάτω το επίπεδό μας για να πληρώσουμε τα δανεικά και ούτε αυτό θα γίνει, διότι όσο και να κατεβάσουμε το κακώς κτηθέν καλό επίπεδο, όσο και να το κατεβάσουμε τώρα και ήδη κατέβηκε πάρα πολύ, το χρέος παραμένει το ίδιο και όλοι οι κυβερνώντες, όλοι αυτοί που διαδέχονται στην κυβέρνηση και στην εξουσία, το μόνο που κάνουν είναι να λιβανίζουν και να προσκυνάνε, να παρακαλάνε και να επιχειρηματολογούν όλη μέρα από το πρωί ως το βράδυ, απλώς για να δανειστούν περισσότερα. Όχι για να βγει η χώρα είτε από την κατήφια, είτε από την ανεπάρκεια, είτε από την μη παραγωγικότητα. Επ' αυτού δεν γίνεται τίποτα. Άρα λοιπόν αυτή η χώρα με βάση αυτά είναι καταδικασμένη. Με βάση τη φιλοσοφία αυτών που πήραν τις καυτές πατάτες και δεν μπορούν να τις διαχειριστούν, διότι πράγματι δεν διαχειρίζονται, και ενός λαού που το καθιστούν σκοτεινό και πιστοδρομικό και δεν το εξηγούν τι έγινε, πού οφείλεται η ευμάρεια που είχε, πού πήγανε ψυχολογικά, πνευματικά, μορφωτικά πίσω και ότι χωρίς ανωτερότητα και χωρίς μόρφωση, χωρίς εύρος μυαλού δεν μπορείς να προχωρήσεις, όσα διαμερίσματα, όσα χαλιά, όσα κουστούμια, όσα αρώματα Pierre Gardin και να αγοράσεις και όσες Ferrari, δεν το εξηγήσατε του λαού αυτού, το αντίθετο του το κρύψανε,
δεν το ξέρει ο λαός και τώρα ξαφνικά έχει αδειάσει και πνευματικά ηθικά και έχει αδειάσει και υλικά από πλευράς υλικών αγαθών που τα χάνει και έχει χάσει και το μέλλον του. Γιατί για πολλά πολλά χρόνια μέχρι να αποφασίσει και να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι πρέπει να μετατρέψει τα δεδομένα και να γίνει παραγωγικός, θα υποφέρει και θα είναι κάτω και θα πηγαίνει προς τα κάτω συνέχεια. Και όσο διαλέγει τέτοιους ηγέτες, ο ένας γιατί είναι απατεώνας, ο άλλος γιατί είναι κομπλεξικός και ο άλλος γιατί είναι ανεπαρκής, το ανεπαρκής λέω για τούτο και την παρέα του, τόσο θα χειροτερεύει το πράγμα ή πάντως δεν θα ανθίσει καμία ελπίδα με βάση τα δεδομένα αυτά, καμία ελπίδα από πουθενά και προς πουθενά, αγαπητοί φίλοι. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε εμείς, αλλά ως μην περιμένουμε από αυτούς πια τι θα κάνουν για μας, να σκεφτούμε εμείς τι θα κάνουμε για μας. Σας μεταφέρω τη φράση του Ροζέ Γκαροντί και του Αβά Πιέρ, όπου είναι το μέλλον δεν θα είναι αυτό που είναι, αλλά θα είναι αυτό που εμείς θα φτιάξουμε για να είναι. Και το μέλλον και το φτιάξιμο και η ανάταση και το προς τα πάνω, είπαμε ότι έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το υλικό, παραγωγικό, εργασιακό και το άλλο είναι το πνευματικό, ηθικό, ψυχικό κομμάτι, που πρέπει αυτά τα δύο να εναρμονίζονται και να κινούνται παράλληλα. Ξεκινάνε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, όπως πρέπει να επαναλάβω, ξεκινάνε, για να κλείσω και τη σημερινή εκπομπή, ξεκινάνε χωρίς τους τρεις βασικούς πυλώνες που θα βοηθούσαν την κοινωνία να ξεμπλοκαριστεί, την οικονομία να ξεμπλοκαριστεί και αυτή και να αρχίσουμε να γίνονται ορατές και προσβάσιμες και πλησιαζόμενες οι λύσεις. Και είπαμε προχθές, μπας και φτάσει στα αυτιά τους, που δεν νομίζω γιατί είναι σε άλλους κόσμους τώρα, σε άλλους κόσμους. Μπας και φτάσει, μπας και φτάσει. Το πρώτο, κύριε, μόνο τουρισμό έχετε. Πριν βγουν τυχόν πετρέλαια, τυχόν αέριο, δεν ξέρω τι άλλο, από τα υπεδάφη μας, μόνο τουρισμό έχεις. Ναυσιπλοεία, θάλασσα, τουρισμό, ταξίδια, νησιά, ταξίδια, τουρισμό. Αυτό το κεφάλαιο έπρεπε να στολίσει την πόλη, τις πόλεις, τα λιμάνια, τα νησιά, τις ακτές, με αυστηρότατους νόμους, με ανθρώπους που δουλεύουν νυχθημερών και να είμαστε υπόδειγμα εικόνας χώρας προς τα έξω και δει τώρα που είναι καλοκαίρι. Και να πέσει το χρήμα το πολύ. Το κάνετε, όχι, δώσατε προτεραιότητα, όχι, τίποτα απολύτως. Από ελάχιστα έως τίποτα. Σαν νέα κυβέρνηση που είστε ορμητικοί, που είστε ωρεξάτη, που είστε ωραίοι, που είστε φιλόδοξοι, πούντο. Στον κυριότερο τομέα δεν κάνατε τίποτα απολύτως. Και είναι ο ένας τομέας, είναι αυτός. Τον οποίο έπρεπε να το προσέξετε πάρα πολύ. Ο άλλος τομέας, το ξαναλέω, είναι η τέταρτη φορά που το λέω, μπας και φτάσει στα αυτιά τους, είναι η φοροδιαφυγή και η φορολογία των πλουσίων και των πολύ πλουσίων. Για όνομα του Θεού. Ράμπο, χίλιοι ράμπο. Να πάρετε και όλους τους λοχαγούς και τους υπαξιωματικούς και τους αξιωματικούς του στρατού και να τους αναθέσετε το καθήκον να μεταβληθούν σε συνεργαζόμενοι με τους εφοριακούς υπάλληλοι και να ορμήσουν νυχθημερών να κυνηγάνε, επειδή έχουν θέμα προσωπικού, ότι δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν, λέει, τις έρευνες. Να μαζέψουν ένα διπλάσιο, τριπλάσιο, δεκαπλάσιο κόσμο που θα ασχοληθεί με το κυνήγι της φοροδιαφυγής. Τεράστια λεφτά θα προέκυπταν και από εκεί. Ίσως και να φτάνανε για το χρέος. Γιατί το χρέος αυτό εν μέρει έχει κλαπεί από τους πλούσιους και από τους κλέφτες. Επομένως, το δεύτερο αυτό δεν το κάνανε. Το τρίτο, για να στηρίξει τα πόδια, γιατί είμαστε πάντα σχεδόν στο υλικό κομμάτι, να μπορέσει να κρατηθεί η κυβέρνηση και να μην τρώει φάπες κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα τρώει φάπες, είναι, τους το είπα από την αρχή αυτό, τα ΜΜΕ. Αφήνεις αυτούς τους αλήτες που λιβανίζαν τους μνημονιακούς και τους συστημικούς, που είναι όλοι κλέφτες, απατεώνες, παλιά άνθρωποι, άσχετοι με την ψυχολογία, με τη μόρφωση, με την επιστήμη, με τη δημοσιογραφία, άσχετοι. Είναι εφοπλιστές και τους έδωσε συχνότητες. Τι θα κάνουν? Θα κατακλέψουν την Ελλάδα, θα πούν τα ψέματα αυτά που θέλουν και θα υποστηρίξουν τους πολιτικούς που είναι κλέφτες σαν και αυτούς, για να τα κοιμιάσουν μεταξύ τους. Και θα λιβανίζουν τέτοια πράγματα και θα χτυπάνε κάθε οποιοδήποτε Τσίπρα ή δεν ξέρω ποιον θα θελήσει να έρθει να καθαρίσει την κόπρο του Αυγίου. Και αυτό γίνεται τώρα. Παρακολουθήστε όλα τα συμβατικά, τα συστημικά μέσα, δηλαδή τα πλούσια κανάλια και συμπεριλαμβανομένου, ιδιωτικά εννοώ, και συμπεριλαμβανομένου και του 984 που είναι δημοτικό κανάλι, υποτίθεται, κρατικό και αυτό, άρα είναι της προηγουμένης βοσκής της κυβερνήσεως. Και βέβαια βόσκει από τα ίδια και θέλει να ταΐζει και εμάς από τα ίδια.
Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει όταν ήρθε η κυβέρνηση αυτή, είπε stop, τα ΜΜΕ σταματάνε αυτή τη στιγμή. Γιατί δηλαδή θα είναι κακό και φοβάται ότι θα τον γράξουν ή δεν ξέρω τι θα το κάνουν οι άλλοι. Ο Σαμαράς δεν τόλμησε και το έκανε αυτό. Και είναι ένα από τα καλά που έκανε ο Σαμαράς. Είπε μαύρο στην ΕΡΤ, τελείωσε. Είναι χαραμοφάιδες, είναι διορισμένοι για το παράθυρο με τηλεφωνήματα, παίρνουν τρελά λεφτά. 20.000 το μήνα δεν έπαιρνε ο Θεοδωράκης. 20.000 ευρώ. Και ο στρατηγός έπαιρνε 2.000. Και ο δάσκαλος έπαιρνε 1.000 ευρώ. Το φως δηλαδή. Και έπαιρνε αυτός, να μην πω τη λέξη, να μην χαρακτηρίσω, 20.000. Λόγω του ότι ήταν η μέτρος μετέρων και όλα τα σχετικά. Δεν κακό λοιπόν σε μια τέτοια πραγματικότητα που έβαλε στόπ ο Σαμαράς. Είναι κακό σε μια τέτοια πραγματικότητα που έπρεπε να βάλει 10 στόπ ο Τσίπρας μόλις ήρθε στην εξουσία. Δεν το έκανε, δεν άκουσε και το πληρώνει αυτό. Γιατί τώρα πια, μετά από 3-3,5 μήνες, έχει γίνει τόση πλήση εγκεφάλου που έχει αρχίσει ο Τσίπρας και η παρέα του σχεδόν να απομυθοποιούνται και να γελιοποιούνται και να προκαλούν μάλλον θυμηδία παρά σοβαρότητα. Απόδειξη αυτού είναι ότι πέφτουν τα νούμερα. Φαίνεται αυτό καθαρά ότι πέφτουν τα νούμερα. Διότι είναι δύσκολα τα πράγματα και τους εκθέτουν πολλαπλασιάζοντας το κάθε γεγονός τα μίντια που είναι εχθρικά προς αυτούς. Και παρότι είναι εχθρικά και είναι η βάση του κακού, η βάση του κινδύνου, δεν τα πειράζουν. Δεν τα πείραξε. Αυτός ο Πολύς, ο Τσίπρας και η παρέα του, ο Παπάς, ο άλλος, ο Σαγκελαρίδης, μεγάλα προσώπατα, τα σπουδαίοι άνδρες. Είναι διακεκριμένοι αυτοί. Και θα σώσαν την Ελλάδα, ας πούμε, και δεν πειράξανε τα βασικά σημεία από τα οποία κινδυνεύουν. Δεν βούλουσαν τις τρύπες από τις οποίες φεύγει η ενέργειά τους. Που φεύγει, χαλάει η εικόνα τους. Χαλάει η δουλειά τους. Διότι γίνεται σαμποτάζ, όπου το σαμποτάζ σε αυτές τις περιπτώσεις αρχίζει πρώτα από την εικόνα. Σου χαλάνε την εικόνα. Και μόλις σου στραβώσουν την εικόνα, άντε μετά να σταθείς όρθιος, αφού φαίνεσαι πλαγιασμένος, διότι παίξανε με την εικόνα σου. Αυτά βέβαια ίσως δεν είναι ψηλά μαθηματικά για τον κύριο Παπάτορα που τον βρήκε αυτόν. Και για τον κύριο Τσίπρα που τον βρήκαμε και αυτόν. Νεαρός είναι. Δηλαδή επειδή είναι ιδεολόγος και τα λέει καλά και τον έχουν πνίξει τον άνθρωπο στις υποχρεώσεις και στις δυσκολίες, θα μπορεί το μυαλό του να επαρκέσει για όλα. Όχι. Και πάρα πολλά. Είναι αυτά που κάνει και στα οποία επαρκεί. Αλλά το ανεπαρκές μυαλό του δεν του επέτρεψε, δεν του έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβει ότι έπρεπε να πάρει ανθρώπους, συμβούλους, κλειδιά, σε θέσεις κλειδιά. Και γι' αυτό θα το χάσει το παιχνίδι ο Τσίπρας και θα το δείτε και θα με θυμηθείτε. Και τότε εγώ, και ας με πείτε κακό, δεν με πειράζει, έτσι και λέω, στο κακό είμαι κακός, στο λάθος είμαι κακός και στο καλό και στο ωραίο είμαι καλός. Θα πω καλά να πάθει ο άνθρωπος αυτός. Και όλη αυτή την ώρα μιλάμε για το πρακτικό μέρος. Δηλαδή πώς πρέπει να κινείται μια κυβέρνηση, μια οικονομία, ποια είναι τα μυστικά κλειδιά, ποια είναι τα φανερά κλειδιά, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Άμα δεν ξέρεις ποιες είναι οι προτεραιότητες, πας να κυβερνήσεις, μα σοβαρά. Μα είμαστε σοβαροί, είμαστε και κάτω του αστείου. Δηλαδή. Όχι μόνο δεν είμαστε σοβαροί, είμαστε κάτω του αστείου. Για να πιάσουμε στην άλλη εκπομπή όμως, το ηθικό μέρος. Γιατί μια κοινωνία, όπως είπαμε στην αρχή, δεν έχει ανάγκη μόνο από λεφτά και από πολιτισμό και από ρούχα. Και από πράντα, τσάντες και τέτοια, έχει ανάγκη άλλο τόσο από αυτά όλα τα υλικά, ικανοποιεί τη ματαιοδοξία του, η ευκολία της ζωής του, η εμφάνισή του, η χαρά του κλπ. Αλλά άλλο τόσο αγαθά και σπουδαιότερα είναι τα πνευματικά και ψυχικά, τα οποία τα αμέλησαν, τα παραμέλησαν, τα υποτίμησαν τελείως, εντελώς. Και έτσι άφησαν την κοινωνία να κατρακυλήσει σε δύο κινδύνους. Όπου κατρακυλάει και στους δύο προς τα κάτω. Στον υλικό, οικονομία, κοινωνία, τρόπο ζωής, περίθαλψη, δυνατότητες να ανταπεξέλθει και στον πνευματικό, παιδεία, μόρφωση από τα βιβλία που δεν διαβάζουμε βέβαια, μορφωτική τηλεόραση και διάφορα ερεθίσματα να δώσουν στον άνθρωπο, στον νέο άνθρωπο να ξαναγυρίσει στις κοιτίδες του, στην πραγματική κοιτίδα του πολιτισμού. Αντίθετα, αυτή η πνευματική και κατ' επέκταση και παράλληλα ηθική κατρακύλα είναι ό,τι χειρότερο, γιατί ό,τι χειρότερο είναι να κατρακυλάμε υλικά, οικονομικά από τη μία πλευρά και ηθικά, πνευματικά από την άλλη. Τότε το τέλος είναι οριστικό. Πιστέψε με, εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή ολίγων πρώτου τέλους. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε το δεύτερο μέρος, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ.